πρωί Δευτέρα, 24η Ιανουαρίου του 2022, ο ήλιο έξω λάμπει, η ελπίδα τα σαρώνει όλα στην υπόλοιπη Ελλάδα, χιονιά κτλ. Για του ιστορικού του μέλλοντο αυτά. Αλλά εμεί εδώ ακόμη έχουμε ήλιο. Οπότε είπαμε να ετοιμαστούμε, να γράψουμε ένα χουζουριάρικο podcast για κάποια βιβλία που μας έκανε εντύπωση και για μια ταινία που τη συζητάμε εδώ και 20 χρόνια περίπου και τώρα πάλι ξανά στο προσκήνιο με ένα έτσι λίγο πιο light τρόπο αλλά τα γύρω από την ταινία παραμένουν τα ίδια και να έχουμε κάτι να ακούμε χαλαρώνοντας μπροστά στο καλοριφέρ. Λοιπόν και είπαμε σήμερα θα ασχοληθούμε με βιβλία για καταρχήν θα ασχοληθούμε με ένα βιβλίο το οποίο εσείς που είσαστε από τη ΣΑΜΟ θα το χαρείτε ιδιαίτερα. Εσείς που δεν είστε από τη ΣΑΜΟ θα μάθετε για τη ΣΑΜΟ πολλά και ιδιαίτερα. Είναι μια έκδοση της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης ΣΑΜΟ την έχουν επιμεληθεί διευθυντή τη βιβλιοθήκη, ο κύριο Μανώλη Πυριώτη. Την μετάφραση και επιμέλεια έχει κάνει ο κύριο Δημήτρη Πυριώτη. Ο σχεδιασμό του εξώφυλλου ανήκει στον κύριο Ξενοφών Σακελάριου. Και η έκδοση, όπω είπαμε, είναι τη Μόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου. Είναι ένα ωραίο κόκκινο προ τον μπορντό, να το πω έτσι, εξώφυλλο συγχωρέστε με, τώρα άμα δεν το πετύχαμε και πολύ το κόκκινο, ξέρετε άντρε, δεν τα πετυχαίνουμε και πολύ τα χρώματα. Έχει ένα αλογάκι, το οποίο είναι σε φυσικό μέγεθο εδόλιο που υπάρχει ήδη στο Ιστορικό Αρχαιολογικό Μουσείο τη Σάμου, εδώ στην πόλη τη Σάμου. τίλος του βιβλίου είναι «Η Ιστορία τη Σάμου από το 800 έως το 188 π.Χ. Είναι μια περίοδο δηλαδή περίπου 600 χρόνων και δεν πρόκειται για νέο βιβλίο, πρόκειται ουσιαστικά για την μετάφραση μιας ε, μελέτης που έχει κάνει ο Γκράχαμ Σίπλεϊ, ένας ε, πολύ καλός ε, ιστορικός και αρχαιολόγος. Η μελέτη αυτή Είχε ολοκληρωθεί κάπου στο τέλο της δεκαετίας, στο 80 αν θυμάμαι τώρα από αυτά που είχα διαβάσει και εν πάση περιπτώσει είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια το ότι επιτέλους δημοσιεύεται στα ελληνικά από την Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη της ΣΑΜΟΥ το βιβλίο αυτό το οποίο πρωτοεκδόθηκε το 1987 ε, μάλιστα θεωρείται ότι ε, ως σήμερα είναι το ένα βιβλίο το οποίο διακρίνεται για την δεξιοτεχνική του απόδοση της ε, πρώιμης Σάμου σε αυτή την ε, περίοδο των ιστορικών χρόνων και έρχεται και σε μας εδώ και σε όσους ασχολούνται με την ιστορία της Σάμου και ειδικότερα στο νησί να προσθέσει ε, πάρα πολλές πληροφορίες για μια πολύ σημαντική περίοδο την οποία όμως έχουμε πολύ διάσπαρτα Πραγματάκια. Και γενικότερα, όταν μιλάμε για την ιστορία τη Σάμου, αναφερόμαστε στην ιστορία που είχε γράψει ο τη, ο οποίο, ναι, εντάξει, ήταν ένα λόγιο τη εποχή, λόγιο πολιτικό, θα έλεγα, τη εποχή και σε ορισμένα πραγματάκια είχε και εκείνο, να το πω πάρα πολύ απλά και καθόλου επιστημονικά, τα κολλήματά του. Λοιπόν, αυτή όμω είναι μια ε, καταπληκτική ερευνητική εργασία από τον καθηγητή Σίπλει ο οποίο ε, περιπλανήθηκε σε αρκετά παιδιά για περισσότερε από τρει δεκαετίε είχε κάνει μια ε, πρώτη έκδοση της ιστορίας της ΣΑΜΟ, ε, παρήγαγε λεπτομερή αρχαιολογική εξέταση ε, σε πολλά θέματα που αφορούν ε, στο νησί και μάλιστα στην εισαγωγή της ιστορίας της ΣΑΜΟ ο Σίπρει αποφαίνεται με χαρακτηριστική σαφήνεια για ένα από τα εξαιρετικά περίπλοκα ζητήματα της συζήτησης όταν γράφει πως η πολιτική και η στρατιωτική ιστορία δεν επαρκούν για να εξηγήσουν τι μακροπρόθεσμες μεστάσεις τη συμπεριφορά και στο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα. 300 αντίτυπα, κυρίε και κύριοι, έχουν βγει από την Δημοτική Βιβλιοθήκη ΣΑΜΟΥ, δημόσια κεντρική ιστορική βιβλιοθήκη Σάμου, για να είμαι ακριβή, αυτή είναι η ακριβή ονομασία. Δεν, επειδή έχουν εντυπωθεί από πρόγραμμα, μα έλεγε ο διευθυντή τη βιβλιοθήκης και καλό φίλο ο Μανώνη Οπριώτη, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την έκδοση την οποία μας έστειλε με διόχειρη σημείωση. Έχει καταστεί δυνατό να δοθεί στα τοπικά βιβλιοπολία για να πωλείται, ίσως προσπαθεί να να το, να το κάνει αυτό προκειμένου ε, να, πάει, να το μπορέσει να το πάρει όποιο ενδιαφέρεται να το έχει στη βιβλιοθήκη του. Γιατί μπορεί όποιο ενδιαφέρεται να πάει στη βιβλιοθήκη, στη δημόσια ε, βιβλιοθήκη τη ΣΑΜΟΥ, να το αναζητήσει και φυσικά να το πάρει και να το διαβάσει στο χρονικό διάστημα που ε, ε, επιτρέπεται ο δανεισμός σύμφωνα με του κανόνε τη ε, ε, βιβλιοθήκη. Παραδείγματο πάλι εξαιρετική προσπάθεια σε άλλο podcast το οποίο θα κάνουμε. Το επόμενο χρονικό διάστημα, ε, αν μα θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντο, να το πούμε έτσι, θα έχουμε ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Πυριώτη συγκεκριμένα για την ιστορία αυτή. Και τώρα να φύγουμε, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε κάποια άλλα βιβλία, τα οποία ε, δεν είναι καινούργιε εκδόσει, αλλά προσωπικά μου έχουν τραβήξει ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα ήθελα έτσι να τα μοιραστώ μαζί σα. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με ένα βιβλίο το οποίο, ε, νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι στα βιβλία της επιστημονικής φαντασίας. Έρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος γράφει πάρα πολύ καλά, δεν τον γνώριζα για να είμαι ακριβής, αλλά είχα δει ε, την ε, ταινία από, μέσα από την οποία έγινε μέσα από μία ε, νουβέλα. Πρόκειται για την άφηξη, η, η οποία, ε, θα το θυμάστε αυτό, έρχεται το διαστημόπλιο, η εξωγήνη σαν, ε, πώς να το πω, σαχταπόδια, έτσι. Και τα λοιπά, και να μια γλωσσολόγο να έρθει σε επαφή μαζί του, παίζουν πραγματάκια, αργή ταινία, slow burn ταινία για το για τροφή για τον εγκέφαλο και αφήνει πάρα πολύ καλά πράγματα. Λοιπόν, ε, ο Τέντσιάνγκ περίου ο λόγο, πρόκειται, θεωρείται και είναι μια συγγραφική ιδιοφία. Αντιλαμβάνεται καλύτερα από οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή την επίδραση τη επιστήμη και τη τεχνολογία στην ανθρώπινη φύση. Στοχάζεται πάνω σε αυτή, μάλιστα με έναν τρόπο που δεν μπορεί να αφήσει κανένα συγκίνητο. Ε, υπερβαίνει με ευκολία τα όρια ανάμεσα στα λογοτεχνικά είδη και η εκνοή προκαλεί, αμφισβητεί και εμπνέει. Πραγματικά είναι εννέα ιστορίε που γράφει ο Τέτ Σιάνγκ Θεωρείται, το ξαναλέω από πολλού, ίσω ο σπουδαιότερο σαν ζωή συγγραφέα επιστημονική φαντασία. Οι ιστορίε αυτέ δεν εκτελήσονται σε κανένα μακρινό γαλαξία, εκατοντάδε χρόνια από εδώ και far, far away κτλ. Όχι. Ο κόσμο του ελάχιστα απέχει από το δικό μα και μάλιστα σε μια ιστορία η οποία είναι και από τι κεντρικέ, μα πάει και στο παρελθόν. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό ακριβώς το μα πάει. Το μα πάει. Ε, δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είστε πολύ εξοικειωμένοι με επιστημονικούς όρους Αν όμως τυχόν σας αρέσει η αστροφυσική ή ασχολείστε λίγο με ε, αυτό που λέμε το, τα ταξίδια στον χρόνο με την έννοια όχι την λογοτεχνική, αλλά ε, ω ε, κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Με βάση την κβαντική, φυσική κτλ. Έχετε δηλαδή μια γενική ιδέα, ρε παιδί μου. Έχετε ασχοληθεί λιγάκι με το αντικείμενο, νομίζω ότι θα το λατρέψετε αυτό το βιβλίο. Εκ πρώτη όψεω έχει μια χαλαρή φιλοσοφική διάθεση. Χρησιμοποιεί τι τεχνολογίε για να φτάσει εκεί που θέλει. Εξερευνά σε εκπληκτικό βάθο εκεί ερωτήματα, όπω α πούμε αυτό που είπαμε πριν, μπορούμε άραγε να ταξιδέψουμε στον χρόνο. Έχει ο άνθρωπο πραγματικά ελεύθερη βούληση. Για να σκεφτείτε το λιγάκι πώ επηρεάζει η μνήμη αλλά και η ανάμνηση γενικότερα αυτό που είμαστε. Ποια πλάσματα θεωρούνται έμβια και αυτό έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία είναι, και από, τις, είναι από τις κεντρικές του ιστορίες γιατί από τις εννέα ιστορίες κάποιες είναι, είναι κεντρικές θα τις χαρακτηρίσω έτσι δηλαδή λίγο μεγαλύτερη σε έκταση και το το, το παλεύει λίγο περισσότερο εκεί να το πω έτσι, κάποιες είναι λίγο πιο μικρές αλλά όλες είναι όμως εξίσου ε, απολαυστικές έτσι ή ακόμη τι θα συνέβαινε λέει αν ήμασταν σε θέση να παρακολουθήσουμε εναλλακτικέ εκδοχές της ζωής μας δηλαδή εμείς με τη θεωρία που υπάρχει για τα παράλληλα σύμπαντα να μπορούσαμε να δούμε τι γίνεται πως είμαστε εμείς σε ένα άλλο σύμπαν ή πως είμαστε εμείς σε ένα άλλο σύμπαν ή και ούτω καθεξής. Για φανταστείτε το λιγάκι πώς έχει να δουλέψει αυτό και το ξαναλέω, όσοι γενικά σας αρέσει αυτό του είδους, σα σας αρέσουν αυτά, τα ψάχνετε λίγο, βλέπετε, διαβάζετε, νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, εκνοεί Τέτς ε, η μετάφραση, πολύ καλή μετάφραση είναι της Μαργαρίτας Ζαχαριάδου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος, και το βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα, το βρίσκεται, νο, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, εγώ από εδώ το έχω πάρει από τη ΣΑΜΟ, το βρίσκεται και από τα τοπικά, τοπικά βιβλιοπολία, το οποίο οφείλω να πω ότι είναι και πάρα πολύ ε, ενημερωμένα όλα, θα έλεγα, αυτά τα λίγα που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, είναι ε, πολύ καλά ενημερωμένα και οι τιμέ δεν ε, ξεφεύγουν, δεν, δεν έχουν διαφορά σε σχέση με τις τιμές που τα βρείτε στα μεγάλα βιβλιοπολία της Αθήνας. Μπορώ να σας πω ότι θα τύχει, μου έχει τύχει κατά καιρού να βρω και πιο φθηνά κάποια σε σχέση με το πώς τα βρίσκατε διαδικτυακά σε κάποια βιβλιοπολία της Αθήνας. Λοιπόν, Τέντς Γιάνγκ, εκπνοή, εγκαιδόση μετάφραση Μαργαρίτα Ζαχαριάδου. Πραγματικά νομίζω το ότι θα το λατρέψετε και θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Και τώρα που είπα για παράλληλα σύμπαντα, μου ήρθαν στο μυαλό δύο πραγματάκια. Το ένα ούτω ή θα το συζητήσουμε τώρα, είναι το αμέσω επόμενο. Ε, το επόμενο που θα ήθελα να πω είναι το ότι χαρακτηριστική σειρά έτσι με παράλληλο σύμπαν και τα λοιπά, το Fringe, παλιά σειρά, έχουν περάσει χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, φαντάζομαι κάπου μπορείτε να το ανατρέξετε και να, να, το, να το βρείτε πολύ χαρακτηριστική σειρά το Fringe και βεβαίως ε, μας έδειξε όσοι είδατε και το Dark, το γερμανικό Dark στο Netflix και αυτό έχει πραγματάκια μέσα τα οποία θα τα βρείτε και μέσα στο βιβλίο σε μια από τις ιστορίες του βιβλίου έχει ακριβώς αυτή την ιστορία αλλά μια σχετική ιστορία και πάμε τώρα σε ένα άλλο βιβλίο δεν είναι ακριβώς βιβλίο σε μια κυματογραφική σειρά η οποία ήρθε πριν από 20 χρόνια επανήλθε τώρα με ένα άλλο ένα ε, sequel της του συγκεκριμένου franchise. Μιλάμε για το Matrix το οποίο όμως από μόνο του είναι μια ολόκληρη σειρά και από μόνο του είναι μια ολόκληρη φιλολογική, φιλολογική όχι φιλοσοφική όμως σίγουρα συζήτηση. Πάμε λοιπόν να τα πούμε εδώ για το Matrix δεν θα μιλήσουμε ακρι... δεν θα μιλήσουμε για την, την τελευταία ταινία γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler. Οκ, ε, okay, εντάξει, μπορείτε αυτό να το δείτε, αλλά ποια είναι η ουσία του Matrix, το, θα το θυμάστε και από την αρχή, έτσι, από τα άπροτα. Λοιπόν, καταρχήν, ε, η ουσία του Matrix είναι το ότι αυτό όλο που ζούμε είναι ψηλοψεύτικο, ότι δεν, δεν το ζούμε ακριβώς, δεν είναι έτσι, το ζούμε κάπως διαφορετικά, είναι αποτέλεσμα ενός μιας υπολογιστικής προσομοίωσης και εμείς εκτρεφόμαστε ως ενεργειακές μπαταρίες από κάποιες μηχανές που μας έχουν σε κάτι αυτά μας έχουν χώσει δύο καλώδια πίσω από το σβέρκο και μέσα από το στόμα και δεν ξέρω από πού αλλού και εν πάση περιπτώσει είμαστε ενεργειακή μπαταρία, δεν είμαστε τίποτε άλλο και ζούμε στο μυαλό μας, παίζει αυτή η προσωμείωση και ό, τα ξέρετε, την έχετε δει την ε, ταινία. Λοιπόν, η ταινία αυτή όταν ξεκίνησε η ιδέα των... Ε, πλέον τέο αδερφών Ταργόφσκι, να το πω έτσι, δεν μπορώ να το προσφέρω, είναι λίγο πλονό τέτοιο. Και τώρα λέω τέο γιατί τώρα είναι αδερφέ, έχουν εγχειριστεί και οι δύο, έχουν αλλάξει φίλο, εν πάση περιπτώσει αυτό δεν μα ενδιαφέρει καθόλου. Ξεκίνησαν πάνω από ένα βιβλίο του Ζαν Παντριλάρ, Ομοιώματα και προσωμείωση. Αυτό είναι το βιβλίο πάνω στο οποίο ξεκίνησαν, το έχω μπροστά μου, οι μπορείτε να ακούσετε μόνο το ξεφύλισμα, μπορείτε να, ακούσετε, να, να το δείτε. Και αυτό το βιβλίο στάλθηκε τον α, πολύ γαλό και ε, εξαιρετικό θα έλεγα όχι John Wick όπως ε, έμεινε τώρα πλέον να τον α, συζητάμε αλλά ως νείο Keanu Reeves, πραγματικό του όνομα ε, Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 1981 Η πρώτη έκδοση για την ελληνική γλώσσα ήρθε από τις έκδοσες πλέθρων το 2019, μπορείτε να το βρείτε ο, 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 ομοιώματα και προσωμείους η μετάφραση είναι του Στέφανου Ρέγκα Ζαν Μπατριλάρντ, το όνομα του συγγραφέα και τι έλεγε λοιπόν ο συγγραφέα που στη συνέχεια το είδαμε στο, στο, Matrix, το είδαμε σε ταινία, υποστηρίζει ότι ζούμε σε ένα πνευματικό πολιτισμό και βιώνουμε λέει, μια κοινή εμπειρία έτσι, ζούμε, μια κοινή εμπειρία η οποία όμως μπορεί, όχι μπορεί δεν είναι και πραγματική Πολλά έχουν υποθεί για αυτά, το λένε και οι επιστήμονε, σοβαροί επιστήμονε. Έτσι, ο παδί του Μάτριξ ισχυρίζεται ότι όντω μπορούμε να ζούμε μέσα σε μια γιγαντιαία προσωμείωση υπολογιστών. Είναι μια θεωρία που έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη δυναμική και την επαρέφερε ο Elon Μάσκ το 2016, ο οποίο είπε ότι είναι δυνατόν να υπάρχουμε μέσα σε ένα προσωμιωμένο σύμπαν. Είμαστε μέσα σαν υπολογιστή. Εδώ παίζουμε, είμαστε avatar, δεν είμαστε πραγματικοί. Υπήρξε και μια πρόσφατη σχετικά μελέτη από θεωρητικού φυσικού του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη στην Μεγάλη Βρετανία, η οποία δημοσιεύθηκε και στο περιοδικό Scientific Advances πριν από σχετικά 3-4 χρόνια νομίζω ήταν αυτό, το 17 νομίζω ότι είχε δημοσιευτεί, η οποία έρευνα τι έκανε, έκανε αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει ότι η ζωή και η πραγματικότητα δεν είναι προϊόντα προσωμείωση τη υπολογιστών. Προσέξτε, πήρε, μαζεύτηκε μια ομάδα θεωρητικών φυσικών του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη και έκατσαν να δούνε, α, βέβαια, μήπω είναι έτσι, μήπω ζούμε μέσα στο Μάτριξ. Και τα να κάτω να δούνε τι έγινε. Λοιπόν, οι ερευνητέ με επικεφαλή του Ζωχάρ Ρίγκελ και Δημήτρη Κομβρίτσκι κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα ότι δηλαδή υπάρχουν με πραγματικότητα, έτσι δεν είμαστε προϊόντα προσωμείωση υπολογιστών, αφού παρατήρησαν μια νέα σχέση μεταξύ των βαρετικών ανομαλιών και τη υπολογιστική πολυπλοκότητα. Μπορεί να μην σα λέει κάτι τώρα το βαρετικέ ανομαλίε, αλλά οι βαρετικέ ανομαλίε είναι αυτέ οι οποίε παρατηρούνται στο σύμπαν για να δούμε έτσι, το πώ γεννήθηκε το σύμπαν κτλ. και, και μαύρε τρύπε και ο χρόνο και ο χώρο όλα αυτά. Οι υποστηριχτέ λοιπόν μια προσωμιωμένη θεωρία του σύμπαντο δεν είναι μόνο οι οπαδοί του Μάτριξ και ο Έλλον Μάσκο, όπω είπαμε, αλλά είναι και ο δημοφιλή αστροφυσικό ο Νίντε Κραστάινσον. Ε, και όλοι αυτοί συχνά υποδεικνύουν ότι υπάρχουν όλο και πιο πολύπλοκε δυνατότητε στα σημερινά υπολογιστικά συστήματα, τα οποία θεωρούν ότι είναι απόδειξη ότι η πραγματικότητα μπορεί να εξομοιωθεί. Μάλιστα, Υπήρξε και ένα βιβλίο από ένα Βρατανό φιλόσοφο, τον Νίκολα Μπόστρομ, το 2003, ο οποίο λέει ότι σε ένα προσωμιωμένο σύμπαν είναι πολύ πιθανό κάποιο προηγμένο, μελλοντικό πολιτισμό να αναπτύξει εξίσου προηγμένε υπολογιστικέ προσωμιώσει προηγούμενων πολιτισμών σε μια γιγάντια εμπειρία οικονομική πραγματικότητα. Δηλαδή, φτιάχνει όλο ένα ωραίο προγραμματάκι, κάπου στο μέλλον, στο παρελθόν, δεν ξέρω τι, και μα βάζει εμά να παίζουμε μέσα, είμαστε δηλαδή σαν το. Πώ να το πω, ρε παιδιά μου, ε, σαν το ε, The Age of Empires, έτσι. Fortune of Empires, πώ τα λένε όλα αυτά. Δηλαδή, είμαστε ένα παιχνίδι προσωμείωση που φτιάχνουμε στα σπιτάκια κτλ. Ε, και είμαστε, είμαστε τέτοιου είδου χαρακτήρε. Αυτό λοιπόν. Υποτίθεται δηλαδή ότι αυτά τα προηγούμενα μοντέλα υπολογιστών τρέχουν με τρόπο όπω τα ηλεκτρονικά παιχνίδια του σήμερα ε, και παράγουν μια διαδραστική προσωμείωση αρχαίων πολιτισμών. Μεταξύ αυτών είμαστε και εμείς οι οποίοι ερχόμαστε από την προσωμείωση, είμαστε upgrade level και expand στο παιχνίδι αυτό και έχουμε φτάσει στο σύμφορα, στο σήμερα. Τώρα, αυτή το 2017 στην έρευνα που κάναμε, λένε ότι, ο παιδιά, κοίταξε να δείτε, τι γίνεται, λέει. Είναι, είναι, αδύνατο να γίνει ένα τόσο μεγάλο προσωμείωμένο σύμπαν. Γιατί λέει δεν υπάρχουν αρκετά σωματίδια στο γνωστό σύμπαν που θα μπορούσαν να διατηρήσουν υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για μια προσωμείωση αυτή τη κλίμακα. Προσέξτε, στα μεγέθη κολλάμε έτσι δηλαδή σαν ιδέα λέμε Ω, λίγο, ναι, μ, θα μπορούσε να γίνει οκ, okay, αλλά φου δεν υπάρχει τέτοιο σούπερ μηχάνημα που θα μπορούσε να το κάνει ας πούμε αυτό το πράγμα που πούμε τι θα το χτίζαμε αυτό το πύργο να κάνουμε τέτοια, τέτοιο, τέτοιο μηχανάκι φοβερό και να το που θα μπορούσε ε, να τρέξει υπάρχουν περιορισμοί ωστόσο όμως ο, αυτός ο φυσικός περιορισμός ίσως να μην είναι αρκετός σε οποιοδήποτε υπερφυσικά όντα από το μέλλον εξωγή ή μη, να φτιάξουν ένα τόσο περίπλοκο και πολύπλοκο σύμπαν όπως το δικό μας. Ε, μάλιστα ο Μάσκ και ο Τάισον λένε ότι η σημερινή πρόοδος στην τεχνολογία είναι απλώς το αποτέλεσμα της ανθρώπινης εφευρετικότητας και όχι κάποιας προπρογραμματισμένης ή προορυθμισμένης πραγματικότητας σε ένα μεγαλυτικό σκληρό δίσκο από το μέλλον. Έτσι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι την ψάχνουμε πάρα πολύ να τη βρούμε την υπόθεση αυτή. Και για να μην ασχολούμαστε μόνο με του έξω από εδώ και μακριά από εμά, με την καλή έννοια, ε, εάν δεν έχετε ψάξει, ψάξτε να δείτε τη λέει και να ακούσετε. Έχει πολύ ενευρούσε εκπομπέ στο διαδίκτυο ο Δόκτωρ Μάνος Δανέζη, ο Δ. Μάνο Δανίζη είναι ένα αστροφυσικό, είναι ένα Έλληνα αστροφυσικό, μέλο του Σώματο Ομοτήμων Καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστιακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι ένα από του ε, ανθρώπους ανθρώπου οι οποίοι έχουν να σα πούνε πράγματα. Δεν θα πω ένα από του καθηγητέ, γιατί δεν είμαι αστροφυσικό για να κρίνω εγώ ε, με βάση αυτήν την ιδιότητα. Αλλά όσα έχω παρακολουθήσει, τα θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέροντα για μένα, ο οποίο δεν έχω γνώσεις πάνω σε αυτό το πράγμα και συνεχώς προσπαθώ να, βλέπω να μαθαίνω κάτι. Τι λέει λοιπόν ο, Μάνος, ο δόκτρο Μάνος Δανέζης, ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι, ότι δεν αντιλαμβανόμαστε το ίδιο το σύμπαν. Κάθε τι που αντιλαμβανόμαστε είναι η εικόνα μια μη αισθητή πραγματικότητα. Το σύμπαν λέει των αισθήσεών μα είναι απλά ένα μάτρι. Υπάρχει και μια επιστημονική έρευνα του Έλληνα καθηγητή του Πανεπιστημίου του Southampton του Κώστα Σκεντέρη. Ο Κώστα Σκεντέρη είναι καθηγητή μαθηματικών επιστημών και διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου ΣΤΑΚ στο Πανεπιστήμιο του Southampton Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη θεωρία τη σχετικότητα, την κοσμολογία, την κυβαντική θεωρία και τη θεωρία των χορδών. Έτσι, ψάξτε να βρείτε Κώστα Σκεντέρη, καθηγητή μαθηματικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Southampton Παρά το πόσο ακραίο ακούγεται, αυτό, οι θεωρίες ότι το σύμπαν δεν είναι παρά μια ψευδέστηση ή απλά ένα ολόγραμμα, είπαμε δεν είναι νέες και τώρα οι επιστήμονες ισχυρίζονται, έχουν βρει αποδείξεις, κάποιοι επιστήμονες ισχυρίζονται πως ίσως ισχύει αυτή η υπόθεση ότι είναι ψευδέστηση ή ένα οτι ειναι ψευδεστηση Είπαμε το 17 έγινε μια άλλη έρευνα και λέγει ότι όχι παιδιά δεν γίνεται, υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι λένε όχι παιδιά γίνεται. Αυτή τη φορά έχουμε μια ομάδα θεωρητικών φυσικών στο Πανεπιστήμιο του Southampton, οι οποίοι έφτασαν μια μελέτη, η μελέτη, τη μελέτη του κοσμικού υπόβαθρου μικροκυμάτων, την ακτινοβολία δηλαδή που απέμεινε από το Big Bang και πιστεύει ότι έχει βρει σημάδι ότι το σύμπαν, το μα, το σύμπαν, όλα αυτά που βλέπουμε τριγύρω μα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ψευδέστηση. Ουσιαστικά οι πληροφορίε που συνθέτουν αυτό που αντιλαμβανόμαστε ω πραγματικότητα είναι αποθηκευμένε σε μια επιφάνεια δύο διαστάσεων συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ό,τι βλέπουμε και όλες οι εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ψευδέστηση του μυαλού μας. Καλό? Πολύ καλό θα έλεγα. Φανταστείτε ότι όλα όσα βλέπετε λέει αισθάνεστε και ακούτε σε τρεις διαστάσεις αλλά και η αντίληψη που έχετε για τον χρόνο στην πραγματικότητα προέρχονται από ένα-δύο διαστάσεων πεδίο. Λέω ο καθηγητή ο Κώστα Κεντέρη από το Πανεπιστήμιο του Σανθάμπτον. Η ιδέα είναι παρόμοια με εκείνη των απλών ολογραμμάτων όπου μια εικόνα 3D κωδικοποιείται σε μια επιφάνεια 2D, δύο διαστάσεων δηλαδή, όπως για παράδειγμα ένα ολόγραμμα σε μια πιστοτική κάρτα. Ωστόσο, αυτή τη φορά ολόκληρο το σύμπαν είναι κωδικοποιημένο. Ένα άλλο τρόπο για να το καταλάβουμε αυτό είναι μέσω των 3D ταινιών. Αν και δεν είναι ακριβώ ένα παράδειγμα ενό λογράμματο οι 3D ταινίε δημιουργούν την ψευδέστηση των 3D αντικειμένων από μια επίπεδη οθόνη. Που είναι δύο διαστάσεων. Η διαφορά με το 3D σύμπαν που ζούμε είναι ότι μπορούμε να αγγίξουμε τα αντικείμενα και η προβολή του είναι πραγματική, συνεχίζει ο καθηγητή. Ε, οι θεωρίε ενό ολογραφικού σύμπαντο υπάρχουν από τη δεκαετία του 1990. Η πιο πρόσφατη μελέτη είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό Physical Review Letters και περιέχει την πρώτη απόδειξη, όπω λένε οι ερευνητέ. Για να αποδείξουν αυτό, οι ερευνητέ ανέπτυξαν διάφορα μοντέλα του ολογραφικού σύμπαντο, έτσι ώστε να μπορούν να το ελέγξουν και να κοιτάξουν πίσω στον χρόνο ακόμη και 13 δισεκατομμύρια έτη. Είναι το απότατο δηλαδή όριο του σύμπαντο. Τα μοντέλα αυτά εξαρτώνται από τη θεωρία τη κλιματική βαρύτητα. Είναι μια θεωρία που αμφισβητεί την αποδεκτή εκδοχή τη κλασική βαρύτητα. Η ολογραφική αρχή λέει ότι η βαρύτητα προέρχεται από λεπτέ δονούμενε χορδέ που σχηματίζουν ολογράμματα σε ένα σύμπαν δύο διαστάσεων. Ενώ πρόσφατα σε εξελίξει στα τηλεσκόπια και στον εξοπλισμό ανείχνευση επέτρεψαν στου επιστήμονε να ανιχνεύσουν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που απομένουν στο σύμπαν από τη στιγμή που αυτό δημιουργήθηκε. Χρησιμοποιώντα αυτέ τι πληροφορίε, η ομάδα των επιστημόνων ήταν σε θέση να κάνει συγκρίσει μεταξύ των χαρακτηριστικών αυτών. Βρήκαν έτσι ότι μερικέ από τι πιο απλέ θεωρίε κλιματικού πεδίου θα μπορούσαν να εξηγήσουν όλε σχεδόν τι κοσμολογικέ παρατηρήσει του πρώιμου σύμπαντο. Αυτό ισχυρίζονται οι επιστήμονε ότι απομακρύνει την κλιματική βαρύτητα από το να είναι απλά μια αναλλακτική θεωρία και τη μετατρέπει σε ένα αποδεκτό μοντέλο. Και είναι η πρώτη φορά λέει, που κάτι τέτοιο αποδεικνύεται. Οι επιστήμονε έχουν εργαστεί για δεκαετίες ώστε να μπορέσουν να συνδυάσουν τη θεωρία τη βαρύτητας του Αϊνστάιν και τη κυβατική θεωρία. Και κάποιοι πιστεύουν ότι η έννοια του ολογραφικού σύμπαντο, δηλαδή αυτό που είπαμε ότι δεν είναι, είναι, είναι ακριβώ αυτό που βλέπουμε, έτσι, είναι κάπω αλλιώ αυτό. είναι μια ψευδέστηση, είναι μια πληροφορία, το ξαναλέω, η οποία είναι ολογραμματική. Όλο αυτό, αυτή η θεωρία θεωρούν η θεωρία θεωρούν λογικό ότι έχει τη δυνατότητα να συμβαδίζει με αυτά τα δύο με την βαρύτητα του Einstein. τη θεωρία της βαρύτητα του Αϊνστάιν και τη κυβερνητική θεωρία. Οι ερευνητέ λοιπόν θα συνεχίσουν να, μελετου, να μελετούν φυσικά το πρώιμο σύμπαν ώστε να υποβάλουν περαιτέρω αποδείξει για τη θεωρία του ολογράμματο. Εμεί περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι γίνεται. Είναι πραγματικά έτσι εντυπωσιακέ οι στιγμέ, Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε πλήρω τα επιστημονικά, να το πω έτσι. Είναι με, νομίζω συνταρακτικό να το ακούς ε, αυτό το πράγμα και βεβαίως μας κάνει να βλέπουμε τις ταινίες αυτές με ένα ιδιαίτερο άλλο πρόσημο. Έτσι, τα βλέπουμε, τις βλέπουμε και λίγο πιο προσεκτικά. Και κλείνουμε, παίρνοντας λίγο παραπάνω χρόνο από το κλασικό 25 λεπτό, με ένα άλλο βιβλίο το οποίο είναι εντελώς άλλης φύσης, αλλά έχει σχέση με όλα αυτά που τρέχουν στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Το βιασμό στη Θεσσαλονίκη με το MeToo, του, με τις καταγγελίες, επώνυμους, λιγνάδης, φιλιππίδης, προπονητής, ήταν, είναι μάλιστα και η ίδια εποχή αυτή, ο προπονητής του, της ιστοπλοείας, ο παπάς τώρα, ο ιερέας, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό μιας 14 κοπέλας εκεί στα Πατήσια Φωτεινή Τσαλίκογλου, μυθολογίας, βίας και καταστολής εκδόσης Παπαζήσι αυτή που έχω μπροστά μου δεύτερη έκδοση από το βιβλίο της Φωτεινής Τσαλίκογλου σελίδα 124 διαβάζω μια ψευδοσεξουαλική ενέργεια Αναφέρεται στου βιαστέ. Η ανάλυση τη συμπεριφορά του βιαστή υποδηλώνει ότι στόχο του δεν είναι η σεξουαλική απόλαυση, αλλά η υποταγή, ο εξευτελισμό ή ταπείνωση τη γυναίκα. Γι' αυτό και η σκληρότητα, η εχθρότητα, η βιαιότητα εκφράζονται σε έναν πολύ μεγαλύτερο βαθμό παθών που χρειάζεται για να αποσπαστεί η συγκατάθεση του θύματο. Πίσω από τη συμπεριφορά αυτή, ελοχεύει μια αναμφισβήτητη πρόθεση εξευθυλιστική κυριαρχία που προβάλλει ανάγλυφα μέσα από την παγιωμένη συνήθεια των στρατεύματων να βιάζουν με φρικτό τρόπο τι γυναίκε τη κατεχόμενη εχθρική χώρα. Η σεξουαλικότητα συχνά χρησιμοποιείται σαν ένα εργαλείο επιθετική υποτίμηση και ταπείνωση του άλλου. Δεν είναι η ερωτική έλεξη του θύματο που παροτρύνει το βιαστή στην επίθεση. Σε ορισμένε περιπτώσει, εκείνο που ενεργοποιεί την επίθεση είναι η αίσθηση του ευάλωτου που το θύμα αναδεί η αδυναμία του να αντικρούσει την επίθεση. Έτσι, βλέπουμε στόχο των βιαστών να είναι εξίσου υπερήλικες γυναίκε και πολύ νεαρά παιδιά. Σε ένα σύνολο 646 βιασμών, κατεγράφησαν 51 θύματα ηλικία λιγότερα των 10 123 θύματα ηλικία ανάμεσα στα 10 και τα 14 και είχαν ένα υψηλό αριθμό υπερήλικων θυμάτων ηλικία πάνω από τα 60. Θα πρέπει ακόμη λέει, να αναφέρουμε, λέει η φωτεινιτσαλίκο ότι ο αριθμό των ψυχικά αρρώστων ή των πνευματικά γυναικών που έχουν βιαστεί στα ιδρύματα από το προσωπικό αποτελεί ένα ευαίσθητο σκοτεινό σημείο που φυσικά διαφεύγει από τι επίσημε στατιστικέ. Δεν είναι η αναζήτηση μια ορατή σεξουαλική απόλαυση που προσδιορίζει σε ένα πρώτο τουλάχιστον επίπεδο ανάλυση τον βιασμό. Η σεξουαλική απόλαυση θα λέγαμε ότι χρησιμοποιείται σαν ένα δευτερογενέ κίνητρο. Η επίκλησή τη νομιμοποιεί το πέρασμα στην πράξη. Τα στοιχεία τη οργή, του θυμού, η ανάγκη εξουσία πλανώνται σταθερά με έναν περισσότερο ή λιγότερο ορατό τρόπο στο προσκήνιο του βιασμού γράφει η Φωτεινή Λίκογλου στο βιβλίο Μυθολογίες, Βίας και Καταστολής. Το κατάλαβες τώρα εσύ που κάθεσαι και γράφεις τι ήθελε αυτή στο πάρτι γιατί έβαλε κοντή φουστίτσα τι είναι αυτό που έβαλε, κούνησε την ουρά της κτλ. κτλ. Δεν έχει να κάνει μαλάκα μου με καμιά απολύτως σεξουαλική επιθυμία. Έχει να κάνει με ανθρώπους που απλά θέλουν να δείξουν την αρρωστημένη κυριαρχία τους. Κάθε τρεις και λίγο το podcast με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Βανιά ελπίζουμε να επιβιώσουμε τις κακοκαιρία που έρχεται με ελπίδα όπως την βαφτίσανε την Τετάρτη θα είμαστε εδώ είτε εν μέσω χιονιών είτε θα γελάμε με τους μητερολόγους. Φιλιά πολλά και να προσέχετε.